βλέπει πίσω, έτσι. Με βλέπει πίσω. Είναι ένα όχημα δωρεά της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, με την οποία έχουμε μία σύμβαση από τα μέσα του 2011. Είναι το δεύτερο όχημα που παραλαμβάνουμε. Είναι καθαρά για συλλογή του μπλε κάδου. Και το συμβόλαιο έγινε στο τέλη του Δεκεμβρίου. Σήμερα ήρθε το αυτοκίνητο και νομίζω ότι και με αυτό το όχημα πλέον εμπλουτίζεται ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου της Τρίπολης και νομίζω ότι καθίσατε ένας από τους πιο σύγχρονους σε όλη τη χώρα. Επί δικής μας αιτίας έχουμε πάρει 3 οχήματα, τα 2 είναι από την ΕΑ και ένα έγινε με πιστώσεις του, αποκτήθηκε με πιστώσεις του Δήμου. Σε αμέσως επόμενες μέρες θα αρχίσουν να δουλεύουν και οι βυθιζόμενοι κάδοι και νομίζω ότι το σύστημα αποκομιδής θα βελτιωθεί κατά πολύ. Και όπως είδατε και χθες, γίνεται μια προσπάθεια, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσουμε επιτέλους αυτή την διαχείριση στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είδατε ότι η νέα προγραμματική προβλέπει όχι διαχείριση σύμμικτου, αλλά θα ξεκινήσουμε και συλλογή προδιαλεγμένου, δηλαδή στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα δουν οι δημότες δίπλα στον πράσινο ή μαύρο κάδο και τον μπλε της ανακύκλωσης και έναν κάδο χρώματος καφέ, στον οποίο θα μπορούν να βάζουν καθαρά τα βιοδιασπόμενα, τα οργανικά, δηλαδή τα σκουπίδια της κουζίνας, ώστε να συλλέγονται χωριστά και να μην δημιουργούνται τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ή είναι απλά? Τις επόμενες μέρες ξεκινάνε. Υπήρχε ένα θέμα διαδικαστικό κατά για την χρήση τους. Λύθηκε με έγγραφο του Υπουργείου και τις επόμενες μέρες ξεκινάμε να δουλεύουν κανονικά. Εντάξει, υπήρχε μια δυνατότητα, γιατί κάποια από τους μπλε κράτους έχουν πάει στην περιφέρεια του Δήμου. Εκεί γινόταν με ιδιότητα, δεν θα πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, αν δείτε και τα στοιχεία, το διάστημα που υπήρξε το πρόβλημα με την διάθεση των απορριμμάτων δεν πήγαινε και καλά η ανακύκλωση. Γιατί δυστυχώς όταν τα σκουπίδια είναι κάτω, γεμίζει ένας κάτω, μετά ο πολίτης πάει και ρίχνει και στον μπλε. Νομίζω με την εξομάλυνση αυτού του προβλήματος και με τις προσπάθειες που κάνουμε για χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμου και οργανικού και τον περιορισμό του πράσινου ή μαύρου κάδου, δηλαδή του κάδου των συμμίκτων, όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, γιατί ο τελικός στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος στον πολίτη και γιατί όχι σιγά σιγά να έχουμε και κάποια έσοδα από τα ανακυκλώσιμα.